Την παράσταση «Ολιστής» παρουσιάζει το Θέατρο Έκφραση. Πρόκειται για το πρωτότυπο έργο του Δημήτρη Μανιάτη σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει ο Πασχάλης Τσαρούχας. Αλήθεια, ξέρουμε ποιος είναι ο θηλυκός Γιαγκούλας, ο Νταβέλης, ο ληστής με τις γλαδιόλες? Ένα πρόσωπο που εμπεριέχει όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα ή τίποτα από όλα αυτά, παρά ένας τρελός που παραλύρει για μια ζωή που φαντάστηκε πως έγινε. Σε ένα καθόριστο χρονικά τοπίο, ο ληστής της παράστασης δεν είναι μόνο ένα παραβατικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες δομές πρόσωπο, είναι ένας αντιφατικός άνθρωπος με αγροτικό στακάτο λόγο, πάθη, ζήλιας, μίση, αγάπη. Μια φλεγόμενη φιγούρα που διηγείται τη δική της ιστορία, τη δική της εκδοχή της ιστορίας. Ένας αρνητής της τάξης που επικηρύχθηκε από τον κόσμο επειδή διατύπωσε το δικό του. Οι παραστάσεις θα δοθούν απόψε και αύριο στις 9 και 4. Γενική είσοδος 12 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο και αμετακίνητο αξιακό σύστημα, νομίζω νομοτελειακά βρίσκεται εκτός νομής εξουσίας. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει και να είναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πάντα διεκδικούν το καλύτερο. Έχει να κάνει λίγο και με τη δική μας τη δουλειά των ηθοποιών, των σκηνοθετών, των καλλιτεχνών γενικότερα, όπου πάντα αγωνιζόμαστε και αγωνιούμε για αυτό που δεν γίνεται. Για το ιδανικό, για το ιδεατό. Και αυτός νομίζω ότι είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για να φτάσεις στο περισσότερο που ενδεχομένως τα καταφέρεις. Δεν μπορείς να διεκδικείς και να αγωνίζεσαι για αυτό που γίνεται, γιατί αυτό το κάνουν οι τρέχοντες πολιτικοί. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε αυτό που δεν γίνεται, να κυνηγάμε το όνειρο. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και νομίζω ότι μόνο μέσα από αυτό το δρόμο μπορούμε να πετύχουμε ό,τι καταφέρει να πετύχει καθένας μας για εμάς, τους ίδιους, για τις μικρές κοινωνίες, για τον κόσμο ολόκληρο. Θέλω να τους πάρω την ψυχή. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε την ψυχή των ανθρώπων. Και είναι μια παράσταση όπου η διαδικασία, η παραστασιακή διαδικασία δηλαδή, έχει δείξει ότι παίρνω ένα κομμάτι από την ψυχή των θεατών. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και είναι πρώτη φορά στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά που συμβαίνει σε κάθε παράσταση όπου ο παραστασιακός χώρος μικραίνει με τη διάρκεια της παράστασης, όσο προχωράει η παράσταση, βλέπεις τους θεατές οι οποίοι ανασηκώνονται από την καρέκλα τους και έρχονται, προσπαθούν να πλησιάσουν τη σκηνή. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι είναι μια παράσταση η οποία αφορά και συγκινεί το κοινό. Τώρα το ότι παίρνει ο θεατής φεύγοντας, νομίζω ότι παίρνει 70 λεπτά αλήθειας. Ίσως και μιας άλλης αλήθειας, η οποία έτσι πολύ συντεταγμένα και πολύ μεθοδευμένα έχει αποκριβεί